Γεια σας, γεια σας. Σήμερα 13 του μήνα, 13 Γενάρη του 2017, έφτασε πριν από λίγο το σχεδιμένο κουτάκι που βλέπετε, αυτό το μικρό πραγματάκι. Εδώ είναι ένα receiver που παρήγγειλα πριν την πρωτοχρονιά, γιατί ήθελα να πάρω ένα. Κατέληξα να πάρω τον συγκεκριμένο, έναν Pioneer, τον SCLX501. Αυτό είναι το μοντέλο, είναι το κουτί που έφτασε. Ορίστε και το μοντέλο για να το δείτε. Είναι εδώ. Εταιρεία, μοντέλο. Αυτό λοιπόν που λέτε το κουτάκι το πήρα από Αγγλία. Το έψαχνα στην Ελλάδα. Από όπου ήθελα να το πάρω κανονικά. Το βρήκα μέσω μηχανών αναζήτησης τιμών στα 1.300 ευρώ. Το πήρα τελικά από Αγγλία γιατί πέτυχα τυχαία την τιμή στο ίντερνετ, στην Google που το έψαχνα και το βρήκα στα 599 λίρες όμως Αγγλίας. Αυτό μεταφράστηκε ουσιαστικά όσον αφορά το κόστος σε 733 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που πλήρωσα τελική τιμή, συν κάποια μεταφορικά που πλήρωσα που ήταν 30 ευρώ για να έρθει η Ελλάδα. Το αγόρασα, το έστειλα σε έναν φίλο μου και έστειλε μετά την μεταφορική, πήγε το πήρε και μου το έφερε μόλις τώρα. Θα πάμε τώρα να το ανοίξουμε όλοι μαζί, για να το δούμε. Να πω λίγο τα βασικά, γιατί το έψαχνα μια εβδομάδα πριν το αγοράσω. Στη σελίδα της Pioneer, αν κάποιος μπει, θα δει το μέγεθος του μηχανήματος, του receiver. Αλλά βασικό, όταν κάνεις μια μεταφορά, γιατί όταν θες να κανονίσεις μια αποστολή δέματος, είναι το να δεις πόσο μεγάλο είναι το κουτί και τι βάρος έχει. Το μέτρησε ο φίλος μου από την Αγγλία που πήγε και το πήρε, οπότε μου τα έχει γράψει στο κουτί από ό,τι είδα, κάπου εδώ πάνω είναι. Και έχουμε λοιπόν το κουτί σαν μέγεθος και βάρος είναι στα 14,9-15 κιλά και έχουμε μεγέθη είναι 52,5-53, ας πούμε 30 και 50, άρα δηλαδή έχουμε το ύψος του είναι 30, το 52,5 είναι αυτό, πλάτος, νομίζω, και αυτό εδώ είναι το 50. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, γιατί περίμενα να το κάνω κατευθείαν τώρα. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε το μηχάνημα σε μηχάνημα σε χαρακτηριστικά έχει Dolby Atmos. Είναι DTS:X Ready, αυτό από τη διάβαση περνάει ένα update. Να τα. Εδώ για να το δούμε. Έχει Deezer, θα το διαβάσω λίγο μαζί. Έχει Deezer, Spotify, Tidal, είναι High Resolution Audio, TuneIn για Internet, όπως και το Deezer, από ό,τι ξέρω. Bluetooth, έχει το Google Cast και έχει και AirPlay για να παίζει. Και επίσης έχει, από ό,τι γράφει εδώ πέρα, το MCACC, ουσιαστικά είναι το σύστημα της Pioneer, από ό,τι διάβασα στο Internet για τη ρύθμιση του ήχου με το μικροφωνάκι που το βάζεις και ρυθμίζεις τον ήχο στο δωμάτιο. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Και εγώ μαζί σας το ανοίγω τώρα πρώτη φορά. Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβει μέσα και τι να μην κρύβει. Και έχω ένα φόβο ότι μάλλον θα έχει την πρίζα της Αγγλίας. Θα το δούμε. Λοιπόν, και όπως το φαντάζεσαι Γρηγόρη, είναι αυτό εδώ. Φαίνεται, δεν φαίνεται, και η κάμερα δεν θέλει να ζουμάρει, για να δούμε. Τώρα νομίζω το πιάνει, ναι, ωραία, είναι αυτό εδώ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον το έχουν κάνει από το κατάστημα που το αγόρασα. Αυτή είναι η μπρίζα της Αγγλίας, η οποία είναι περασμένη εδώ, άρα πιθανότατα, όχι. Είναι αυτό. Είναι Αγγλίας. Άρα χρειάζομαι ένα ταπεράκι για Ελλάδα, δεν πειράζει. Θα το φτιάξουμε αυτό.
Αυτό είναι για το ρεύμα. Ορίστε. Εδώ. Sorry για το φως, αλλά χτυπάει φυσικό. Εδώ έχουμε το τηλεκοντρόλ, το οποίο δεν φαίνεται. Yay. Πώς θα το κάνουμε τώρα εδώ, να το. Ας το ανοίξω να το δούμε λίγο. Είναι αυτό εδώ. Είναι μαζεμένο, μικρό. Δεν έχουμε κάποιο θέμα, φαίνεται πολύ ok. Και έχουμε... Εδώ έχει μπαταρίες. Εδώ. Κεραία. Καλώδιο. Και το μάνιο. Ορίστε. Και συνεχίζουμε. Αυτό ελπίζω να έφτασε καλά στην Ελλάδα, για να το τσεκάρουμε. Ελαφρύ δεν το λες, οπότε... Έχω εδώ αυτό, τα κλασικά. Ωραία. Οπότε λοιπόν, είμαστε εδώ, έχω φτιάξει και το zoom, ώστε να είναι καλύτερα. Δείχνω μία πάλι αυτό, που είναι το τηλεκοντρόλ. Πολύ συμμαζεμένο φαίνεται. Και είπαμε ότι αυτά εδώ, manual, κεραίες, μπαταρίες. Οπότε, αυτό εδώ είναι το μηχάνημα. Τα χαρακτηριστικά μεγέθη εννοώ, όσον αφορά το μηχάνημα, τα βλέπουμε μέσα στη σελίδα της Pioneer, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι. Από πίσω έχει τις κεραίες, οι οποίες γυρνάνε έτσι. Και εδώ έχουμε για την πρίζα, οπτική ίνα, εδώ είναι για το Ethernet, τα HDMI, εκ των οποίων αυτό εδώ, το 1, εδώ είναι το 1, έχει ARC, οπότε μπορούμε να παίζουμε κατευθείαν και με τον ήχο. Εδώ είναι για δεύτερη ζώνη, από ό,τι βλέπω. Και έχουμε το 1, το 2 και το 3, που είναι τα HDMI τα συγκεκριμένα, έχουν HDCP 2,2. Οπότε παίζουν 4K με την προστασία και με όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και τα άλλα 3 είναι μπροστά, εδώ πίσω δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, component video in, subwoofer διπλό, εδώ είναι για τα ηχεία, μπροστά, κέντρο, το Atmos, τα surround, back και surround γενικότερα, κεραία και όλες αυτές οι υπέροχες στήρες που δεν ξέρω όλες τι κάνουν, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει, είναι αυτό το ωραίο. Από πάνω είναι αυτό το απλό, δεν έχει κάτι, και το μπροστά του είναι αυτό εδώ, κουμπάκια, δεν ξέρω τώρα τι κάνει το καθένα. Από εδώ ελέγχουμε την εισαγωγή των, αυτό εδώ, είναι η θύρες εισαγωγής και από εδώ είναι ο ήχος. Έχει HDR, είχα διαβάσει και στο ίντερνετ επίσης ότι έχει standby pass through, που σημαίνει πως δεν χρειάζεται να έχει το μηχάνημα ανοιχτό ούτως ώστε να περνάει η εικόνα, το στέλνει κατευθείαν, τουλάχιστον έτσι έλεγε στα χαρακτηριστικά. Ελπίζω να είναι και αληθές και να ισχύει. Και από εκεί και πέρα μέχρι 60Hz στο 4K. Και τα υπόλοιπα θα το δοκιμάσω στην πράξη, δεν ξέρω καθόλου τι έχει, τι δεν έχει, θα τα δω όλα. Ήθελα να κάνω το unboxing γιατί δεν έβρισκα, όπως είπα και πριν, κανένα στο ίντερνετ που να μου δείχνει τα χαρακτηριστικά.